Γεια χαρά σε όλες και όλους. Άλλο ένα podcast RSP εδώ, από το φύλαθλο προς το φίλαθλο, με σχόλια για τα σημερινά νέα του Ολυμπιακού, αλλά και άλλα ενδιαφέροντα. Αν και εφόσον σας αρέσει η φάση που γίνεται εδώ στο κανάλι, είτε με τα σχόλια αυτά τα αθλητικά, που είναι πάντοτε αντικειμενικά και αμερόληπτα, όσο γίνεται, άλλη μια προσωπική άποψη και οτιδήποτε μαθαίνουμε το μεταφέρουμε φυσικά χωρίς φόβο και πάθος, Είτε τρομακτικέ ιστορίε που έχουν πάντα μυστήριο, ενδιαφέρον κλπ. και, και τι αφηγούμε. Είτε φυσικά μουσική που είναι κεντρική, ακατάλληλη, αλλά εντάξει είναι χωρί πρόβες. Ό,τι κατέβει στο μυαλό, στο κλάσμα δευτερολέπτου. Και φυσικά αστρονομία που είναι μια τρομερά εκπληκτική επιστήμη. Μπορείτε φυσικά να κάνετε like, εγγραφή, σχόλιο, κοινοποίηση, αλλά και το καμπανάκι μην ξεχάσετε να πατήσετε εφόσον με το καλό κάνετε την εγγραφή έτσι ώστε να λαμβάνετε ειδοποιήσεις για όσα θα στη συνέχεια. Και ευχαριστώ πάρα μα πάρα πολύ εκ των προτέρων το εκτιμώ. Να ξεκινήσω για άλλη μια φορά, ευχαριστώντας όλες και όλους για τη στήριξη, να ξεκινήσω ονομαστικά κιόλας να στέλνω φιλικούς χαιρετισμούς, πιο συγκεκριμένα στην Ευγενία Αποστολόπουλου, στο Λευτέρη τον Ευαγγελόπουλο, στο Βαγγέλη Μαρίνη, στον Άγγελο D, στον Blue Shadow, στον Νικολάκης Καμ, στο Μαρίτσο Λάκης, Βέγγε Καπετανάκη Καπετανάκης Δημήτριος, Κωνσταντίνος Τζόρτζης, Χαράλαμπος Γκίκας, Τζάνι Βάσιος, Γιάννης Παπ, Ευάγγελος Μπουλασίκης από τη μακρινή Νέα Υόρκη, από τη Γενέτηρα. Φίλε μου, άμα είσαι και στο Queens, είσαι δικός μου, τέλος. Χρόνης Π, από τον Ατλαντικό ωκεανό που οδεύει προς Αγκόλα. Τρομερός ακροατής. Harris Vack. Θείο 7 από Γερμανία. Στένοντα καλύτερα σε όλους τους Έλληνες εκεί που έχουμε και πολλούς στη Γερμανία. Άλλος ένας τρομερός ακροατής όπως όλοι. Γιάννης Ζάχος. Ευθύμιος Δήμος. Γιάννης Μπαφίλιας. Εννοείται. George Χατζηγεωργίου. George Θεδωράκης. Εκπληκτικός ακροατής. Πιτ Σπανό από το μακρινό Tarpon Springs τη Φλόριδα, στι Ηνωμένε Πολιτείε. Του χαιρετισμού μου. Thanks for listening. Στον Κούπερ, άλλο ένα τρομερό ακροατή. Δημήτρη James GR και Θεμιστοκλή Κομνενή. Πραγματικά εκτιμώ τα σχόλια. Είστε εκπληκτικοί. Και για σας συνεχίζω επί καθημερινής βάσεως το να κάνω την εκπομπή και φυσικά το κάνω με τα χαράς. Σε γενικές γραμμές όμως, στατιστικός παρατήρησα ότι το 76% των ακροατών του καναλιού δεν έχουν πατήσει το uh, subscribe, το κόκκινο. Που είναι είτε κάτω δεξιά αν είστε σε φορητό υπολογιστή, υπολογιστή ξέρω εγώ, ή tablet, uh, κινητό κλπ. Εντάξει, είναι εύκολο να το βρει κανεί. Νομίζω ότι βοηθά να ακουστεί η φωνή εδώ πέρα. Γιατί δεν μιλάω μόνο εκ μέρου μου, δεν λέω μόνο τι δικέ μου απόψει. Λέω και τα όσα λέτε κι εσεί. Είτε στα σχόλια αυτά. Και προφανώ θα ακούγονται. Έτσι λοιπόν να ξεκινήσω λέγοντα για τον Αργυρίου, τον Πιτσυρικά, 19 ετών. Σου παίζει εξτρέμ και τον έχουν φέρει για τον Ολυμπιακό Β. Να το πιστέψουν το παιδί, να δουλέψει, άμα δουλέψει σε φάση μασούρα, ας πούμε, σε τέτοιο βαθμό, πιστεύω θα χαλάσει τον κόσμο. Αλλά βέβαια τους μικρούς, που και εγώ θέλω να τους πιστέψω και είναι ωραίο γιατί θα γαλουχηθεί ο άλλος αλλιώ, θα ξέρει τι σημαίνει ο αγώνας εναντίον του Παναϊκού, της ΑΕΚ, του ΠΑΟ και κλπ. Είναι διαφορετικό. Αλλά θα προσπαθήσει να βγάλεις και άλλους τσιμίκες. Δηλαδή, με τον ίδιο τρόπο που βγήκε και ο τσιμίκας. Θα τον στείλει δανεικό στο εξωτερικό, να κάνει το αγροτικό αυτό, το ποιοτικό αγροτικό. Τεχνογνωσία, έχουμε ξαναπεί. Να ανοίξουν οι ορίζοντε, τα μυαλά. Θα μάθει να δουλεύει, θα μάθει τακτικά και το παιχνίδι καλύτερα και θα σου γυρίσει να πετάει. Αυτό το κάνει σε όποιου βλέπει ότι ξεχωρίζουν. Του υπολείπου, ναι, άστο να βολοδέρουν εκεί στο Ρέντι και όσο πάει, ξέρω εγώ. Μέχρι να δει ότι σου κάνουν. Είσαι άλλο που δεν του πιστεύει τόσο πολύ. Στείλ του στα Γιάννενα ή στην Τρίπολη, ξέρω εγώ, όπου θέλει, εντό Ελλάδο. Αλλά αυτού που του πιστεύει πολύ, π.χ. Τζολάκη, να τον στείλει στο εξωτερικό, γιατί όχι. Και ένα και δύο χρόνια βεβαίω. Και ο Τσιμίκα, νομίζω, δύο χρόνια έκανε έξω. Τέλο πάντων, ακούστηκε και εκπομπή, φαντάζομαι, μπορεί και όχι βέβαια, για το γεγονό ότι έλεγα χτε, κλείνοντα, για να παίχτη που κυνηγάει ο Παναγναϊκό που είναι αξιόλογο. Παίζει και έξω αριστερά, έξω δεξιά, δεκάρι. Έχει τρομερό βιογραφικό. Έχει κάνει σαχτάρ εκεί στην Ουκρανία που τα σκάγανε αυτοί τότε. Έτσι, όχι όπως τώρα που άστα να πάνε. Λοιπόν, βγήκε η βρώμα και καλά ότι προφανώ μέσω ατζέντιδων για να ανέβει τη μούλα του. Ότι ενδιαφέρεται και ο Ολυμπιακό. Βέβαια από την άλλη, είναι γνωστό ότι σπάνια εμπλέκονται στι υποθέσει, μεταγραφικέ, ο ένα του άλλου. Ο Ολυμπιακό Παναγό, Παναγό Ολυμπιακό αντίστοιχα. Με όποια σειρά προτιμά ο καθένα. Άρα μπορεί και να μην ισχύει καν. Θα δείξει αυτό το λέω τώρα που είναι νωρί το απόγευμα τη ε, Τρίτη, 16 Αυγούστου. Από εκεί και πέρα, πριν μπω σε περισσότερα θέματα του Ολυμπιακού, να πω όσον αφορά του κακόβουλου, του που έρχονται και βρίζουν, προσβάλλουν, φύγουν... Και όλα αυτά που λένε, και μάλιστα με κατεβατό κιόλα. Δηλαδή, το να κάθεται ο άλλο να σου γράφει κατεβατό, να κάνει εσένα προσωπικά, λε και του φάγε τη γυναίκα, εντάξει, νομίζω είναι παράλογο. Πρέπει ο άλλο να έχει πρόβλημα σοβαρό, πρέπει όντω να του έχουν φορέσει κέρατο, ξέρω εγώ, τι να πω, πραγματικά. Δηλαδή, να ξοδεύει τόσο χρόνο, έτσι, να επενδύει το χρόνο σου στο να γράψει κάτι για μένα προσωπικά, α πούμε. Εντάξει, είπαμε. Πάλι καλά που ανέφερε το θέμα με τον Βατσλίκ. Που είπα εγώ ότι ναι, είναι καρφωμένο στο, στη μικρή περιοχή. Ναι, δεν είπα ότι είναι κακό τερματοφύλακα. Έχει αυτή την αδυναμία. Και είπα το λόγο για τον οποίο έχει την αδυναμία. Τίποτα άλλο. Εγώ τον γουστάρω κιόλα. Μου αρέσει. Μιλάει και ωραία τα αγγλικά. Άψοκο και ισπανικά μιλάει. Είναι ένα έξυπνο παιδί, οικογενειάρχη. Και καλό τερματοφύλακα. Και εθνική τσεχία. Αλλά λέμε τα πάντα. Αλλά όταν ο άλλο δεν σκαμπάζει και δεν καταλαβαίνει και παρεξηγεί, γιατί έτσι πήγε και για μένα, ότι δεν σκαμπάζω. Λοιπόν, έτσι απρόσωπα είναι εύκολο να προσβάλλει και να θίγει κάποιον και στο τέλο, αυτό μου αρέσει, ευχήθηκε να είμαι πάντα καλά. Δηλαδή είναι εκπληκτικό. Σε βρίζω, σε προσβάλλω, σε θίγω και στο τέλο εντάξει, να είσαι καλά. Άλλο μου είχε πει και αυτό κακά λόγια, για μένα προσωπικά, λε και είμαι πρωταγωνιστή εδώ πέρα, που δεν καταλάβαινε ότι πετάω καμιά ατάκα έτσι για να γελάσουμε ή να καργαλήσω κανέναν εγκέφαλο. Έτσι. Και μετά τις βρισχές και τις προσβολές, από κάτω, συγνώμη. <laughs> Τι συγνώμη. Ως γνωστόν πολλές φορές όταν βγήκε η συγνώμη, ξέρουμε ότι έπαθε το φιλότιμο, ε. Ξέρουμε, συνουσιάστηκε. Εγώ πάντως στη θέση όλων αυτών, που είναι ένα στους εκατό πραγματικά, κυριολεκτικά ένα στους εκατό είναι, πραγματικά δεν θα Ασχολιόμουν με κάτι που δεν μου αρέσει. Ακούω έναν τύπο που δεν μου αρέσει. Είναι πολύ και δημοσιογράφοι. Ακούω δεν μου αρέσει ο τρόπο που τα λέει, ξέρω εγώ. Δεν τα βάζω προσωπικά μαζί του. Δεν είμαι κανένα τρελό. Απλά δεν θα το να ακούσω τον άνθρωπο. Μόλι δω, ξέρω εγώ, ότι μου ήρθε εδώ στο YouTube, για παράδειγμα, στο homepage εκεί, το όνομά του, δεν θα κλικάρω. Αυτό. Αλλά φυσικά, αν θέλει τώρα ο καθένα, αν έχει βέβαια τόσο χαμηλό IQ, και θέλει να συνεχίσει να ενισχύει το κανάλι μου ακούγοντά με, ακούγοντα κάτι που τον χαλάει, που δεν του αρέσει, ε τότε τι να πω. Ε, ναι, τώρα μα κάθεται και κρίνεται το μορφωτικό επίπεδο το δικό μου, λε και με ξέρει. Ε, εντάξει, τι να πει κανεί γι' αυτό. Έρισε και κρίνει εμένα τι μόρφωση έχω. Πού το ξέρει εσύ. Εγώ μπορεί να είμαι και του σαλονιού και του λιμανιού. Τι σε πειράζει. Κρατώ τι ισορροπίε, ξέρω τι κάνω. Είναι γούστο μου και καπέλο μου στην τελική. Για τον Ολυμπιακό μιλάμε εδώ, σκοπό αυτό είναι. Δεν είναι να προωθηθώ εγώ, δεν προωθώ κάτι εδώ, ούτε λεφτά παίρνω από κανέναν. Ποτέ δεν θα πάρω. Το έχω ξαναπεί αυτό. Εκτό από διαφημίσει που θα βάλει αναγκαστικά το YouTube, λογικά, δεν υπάρχει κάτι άλλο στο, με, το, με το οποίο να παίζει χρήμα. Να πάρω εγώ άμεσα χρήμα από κάποιον άνθρωπο. Δεν παίζει. Πάμε παρακάτω. Και το παρακάτω φυσικά είναι τα δικά μα, το Ολυμπιακού μα. Αυτό είναι ο σκοπό εδώ. Απλά κάνω καμιά φορά και μια εισαγωγή. Να πω κάποια πράγματα γιατί δεν έχουμε τρελαθεί έτσι στον κόσμο γενικά. Έτσι λοιπόν και ο Μαντί έχει τρελαθεί. Να κάνω και εγώ το ραπάρισμά μου. Επέστρεψε τώρα όμω από τον τραυματισμό του. Βέβαια έχει τα ψυχολογικά του πάλι, αυτά. Κοίτα, άμα δεν είναι για να παίξει και να προσφέρει αυτά που πρόσφερε στην ομάδα πριν από δύο χρόνια κτλ., που ήσουν τα πνευμόνια του Ολυμπιακού, δίπλα σε έναν Γκιγέρμε που ήταν ο εγκέφαρο του Ολυμπιακού. Μεγάλη ιστορία, μεγάλη υπόθεση. Δείξε μου το κέντρο σου να σου πω τι ομάδα έχει. Έτσι έκανε ιστορία ο Ολυμπιακό και πέταγε. Άμα δεν παίξεις έτσι, δεν πρέπει να σκεφτείς να φύγει. Και στην εθνική σε πετάξα στην άκρη, σε βγάλανε εκτός. Τυχαίο είναι και αυτό. Από τότε όμως είναι που έπεσε τελείω. Άρα είναι καθαρά θέμα ψυχολογικό. Τώρα αυτές οι γενιές, τώρα των 20, δεν ξέρω τι γίνεται. Αυτό το είπαμε και με τον ε, Θοδωράκη, τον ε, George από ό,τι θυμάμαι. Και έχει απόλυτο δίκιο σε αυτό που μου είπε. Τόσο πολύ... Πώ το λένε, Μη μου άπτου, πώ το λένε αυτό. Μη γιάγκηχτη. Βρε, πιάστη, ζωή από τα μαλλιά. Έχω κρίση πανικού, έχω το ένα, το άλλο. Αυτά δεν υπήρχαν παλιά. Θα μου πει τώρα, Ναι, η οικονομία είναι χειρότερη από ό,τι παλιά. Εντάξει, ναι, το δέχομαι. Τέλο πάντων, μήπω φταίει η οικονομία για το ότι στέλνουν και βρίζουν και μετά ζητάνε συγγνώμε. Και μετά να είμαι καλά κιόλα. Δεν ξέρω. Ή προσβάλλουν. Εντάξει, μπορεί να μην βρίζουν μόνο, έτσι. Τέλο πάντων, ο ένα στου τώρα ψυχάκια. Πάμε παρακάτω. Τα λέω πάλι λίγο ανάμεικτα, συγχωρέστε με, γιατί είμαι από ταξίδι και είμαι με στη Ζαλούρα. Επίσης, επέστρεψε ο Θανάσης, ο Αντρούτσος. Μεγάλη υπόθεση. Έγινε καλά από τον τερματισμό του. Έχω ξαναπεί, να, Θιβόν και Τζάν και τη γωνία, όπως ανεβαίνεις από Πειραιά προς ε, Ήλιον, έτσι. Και Πετρούπολη και τέτοια αν αριστερά μετά. Εκεί στο κάτι πλακάκια θυμάμαι. Κατάλαβε. Θα κατέβει εκεί όλο τι είναι, τίποτα. Μόλι τρίψει δεξιά στη θηβόν ε, όταν είσαι, φτάνει. Θα πα να παίξει εκεί την μπάλα σου, άρχοντα. Για Ολυμπιακό δεν παίζει. Δεν γίνεται. Ούτε καν στη φυσική σου θέση. Λυπάμαι. πάμε Παρα, παρακάτω. Επίση, κατηγορήθηκα ότι είμαι φασίστα, κομμουνιστή, δημοκρατικό. Στην Αμερική βέβαια, έτσι. Έχω κατηγορηθεί για τα πάντα. Παναθηναϊκός. Υπάλληλο του Μαρινάκη. Ε, βέβαια. Ε, εντάξει, τι να πει κανεί. Μόνο κατάσκοπο δεν με έχουν πει. Λε να με. Δεν το ξέρει. Τέλο πάντων. Και να ήμουν σιγά μην το έλεγα. Γιατί να πούμε ότι ο Αμερικανικός στρατός έχει μεγάλους έτσι, στρατηγούς Έλληνες. Όποιος θέλει να το ψάξει θα βρει ελληνικά ονόματα εκεί. Τα μισά ονόματα είναι ελληνικά. Αυτό να το γνωρίζουμε. Και μιλάνε και σου φεύγει το καφάσι όταν το εισακού. Πανέξυπνοι. 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 Σε πουλάνε και σε αγοράζουν. Τέλο πάντων, δεν θα αναφέρω ονόματα. Δεν χρειάζεται. Εξάλλου, εγώ στον ελληνικό στρατό υπηρέτησα. Έτσι, προφανώ. Είναι αναγκαστικό αυτό. Και δεν είμαι υπέρ του να έχω βίσματα και να ξεφύγω κτλ. Δεν είχα, πώ το λένε. 30 χρόνια πατέρα Αμερική, τι βίσμα να έχω. Πάμε παρακάτω. Ήρθε και ο Ιγνατίεβιτ να κάνει διακοπέ στη Χαλκιδική. Αυτόν και αν τον έψαχνε το Αμπελαλέ. Χειρότερο και από το Λάιντνερ. Βρέθηκε τελικά το Amber Alert δηλαδή. Εντάξει. Δεν ξέρω, είναι δικά του αυτά. Πραγματικά. Το θέμα είναι ότι πάντα ο λαό πληρώνει την ύφη. Και έχω ξαναπεί ότι εγώ εδώ πέρα αποδέχομαι και θεωρώ ευπρόσδεκτο τον καθέναν. Ανεξαρτήτως πολιτικών πεπιθήσεων. Γιατί και εγώ παρόλο που δεν υποστηρίζω κανένα μα κανένα κόμμα, ούτε εντό Αμερική ούτε εντό Ελλάδο, συμφωνώ και διαφωνώ σε πολλά από όσα πιστεύουν, έτσι, σαν ιδεολογία. Αλλά τα θέλω στην πράξη εγώ. Έτσι, σε πολλά. Όπω αν έχω δύο αυτοκίνητα και εσύ κανένα να σου δώσω ένα από τα δύο που έχω, αλλά αυτό να το κάνει στην πράξη. Όχι να έχω βίλε και τέτοια και να βρίζω την Αμερική και μετά να έχω και τα παιδιά στο καλύτερο Αμερικάνικο έτσι, κολέγιο πανεπιστήμιο. Παράδειγμα, ή ο άλλο να μου λέει για πειθαρχία, το άλλο άκρο, πού είναι η πειθαρχία. Εγώ έχω πειθαρχία, εσύ δεν έχει. Στα λόγια είσαι μόνο. Είδαμε του υπολογιστέ τι έχουν μέσα, όταν έχουν συλληφθεί. Αλλά τέλο πάντων, ιστορίε τώρα μπορεί να μιλάμε εδώ όλη μέρα. Να γίνει όλο το βράδυ εκπομπή, που τώρα είναι ένα απογευματάκι νωρί. Πού είμαι στο μικρόφωνο και ηχογραφώ. Λοιπόν, όσον αφορά τον Ολυμπιακό, φημολογείται ότι λογικά ο Παπασταθόπουλο θα είναι αυτό που θα αποχωρήσει, αν αποχωρήσει κάποιο. Ο Σισέ σιγά μη φύγει. Τώρα που του φέρνει και τον αδερφό, εντάξει, να φέρουν και εμένα το κουμπάρο ή το μπατζανάκι για να δέσω κι εγώ. Τέλο πάντων, αυτά δεν μ' αρέσουν, το έχω ξαναπεί. Αλλά εντάξει, η λογική λέει ότι δεν το κουνάει ρούπι ο Παπ. Ο Ψηλέα, ε βέβαια. Και αντί για τον Παπασταθόπουλο, θα φέρουν λέει τον Ισπανό Παπασταθόπουλο που έψαξα και έμαθα πράγματα και είδα πράγματα. Ναι, έχει build-up, ξέρει μπάλα, αλλά δυστυχώ δεν έπαιρνε πολλά παιχνίδια. Είχε κάνει 11 αγώνε, εκ των οποίων τα περισσότερα ήταν για το κύπελο και μάλιστα τα 9 ήταν α, αλλαγή κτλ. Ήταν σε φάση που δέχτηκε η ομάδα του κάθε μα κάθε φορά γκολ όταν έπαιζε. Είναι και αυτό μέσα. Δεν είναι γρήγορο αυτό. Είναι στον τον Παπασταθόπουλο. Ίδια ταχύτητα. Δηλαδή εντάξει, το σύγχρονο ποδόσφαιρο απαιτεί τα δύναμη. Τι να κάνουμε, έτσι έχει γίνει τώρα. Δεν είναι όπω παλιά. Να έχω τον Ανατολάκη, να like, ξέρω εγώ. Καλά, ο Ανατολάκη δεν ήταν και σχετικά τέχνο. Αλλά λέω γενικά έτσι ένα αμυντικό πιο βαρύ, α πούμε. Για μένα, χίλιε φορέ Χατζηδιάκο. Εθνική Ελλάδο, παίζει εξωτερικό. Έχουμε ξαναπεί. Του έχω σε εκτίμηση αυτού του παίχτε. Καλώ ε, ηλικιακά. Μπορεί να σου βγει. Εντάξει, ξέρω, δεν είναι και πιο ταχύ ε, κεντρικό αμυντικό κι αυτό, αλλά μπορεί να σου βγει. Να σου βγει σιόβα. Και ο σιόβα δεν ήταν ταχύ, αλλά ήξερε μια μπάλα. Και αριστεροπόδαρο, που είναι σημαντικό να έχει αριστεροπόδαρου παίχτε στο ποδόσφαιρο το σύγχρονο. Και γενικά στο ποδόσφαιρο. Ε, δεν γίνεται, γιατί περισσότεροι άνθρωποι είναι δεξιοπόδαροι. Προφανώ. Έτσι είναι. Είναι θέμα εγκεφάλου, τέλο πάντων. Και έχει εντωμεταξύ καμιά σαρανταριά παίχτε και βάλε. Αλλά παράλληλα, έχει και τόσα κενά. Δηλαδή, είδε τελικά που η ποιότητα είναι πιο σημαντική από την ποσότητα. Τέλος πάντων, ό,τι είναι και νέοι ποδοσφαιριστές και αυτά στον Ολυμπιακό και γενικά για τους νέους, ξέρω εγώ, 20 ετών, γεννημένοι 2000 και αυτά, εγώ λέω, πιάστε τη ζωή από τα μαλλιά. Από τα μαλλιά. Τη ζωή, το τονίζω, όχι τη σύντροφο, εκτός και αν το ζητάει. Αν το ζητάει και της αρέσει αυτό, τότε ναι. Έτσι, έχουμε ξαναπεί όλα με συνένεση. Παν παρακάτω. <laughs> Το παρακάτω είναι τα ενδιαφέροντα που έχω βάλει στον τίτλο τη σημερινή εκπομπή και είναι μια αφήγηση ιστορία που αφορά έναν ποδοσφαιριστή ο οποίο ήταν από του αγαπημένου με μένα. Μην πω αγαπημένο μου στη θέση του πραγματικά και πριν πολλά χρόνια κιόλα, όταν ήταν μικρό, μεγάλο θαυμαστή του. Παρόλο που δεν είμαι τη προσωπολατρεία, το έχω ξαναπεί και που τώρα εγώ σέβομαι και εκτιμάω πιο πολύ δύο παίχτε στον Ολυμπιακό. Ελαραμπή ή Βαλμποενά. Τρίτο Εμβιλά. Έτσι. Άποψη δική μου είναι αυτή. Τώρα θα μου ρωτήσει κάποιο γιατί δεν έβαλα Έλληνα παίχτη. Ποιο είναι ο αξιόλογο. Άμα τον βρει, ευχαρίστω. Γι' αυτό λέω να βγουν νέα παιδιά. Άσε που εγώ δεν κοιτάω τέτοια εθνικότητε. Εντάξει, αυτό είμαι εγώ. Εντάξει, ο καθένα ό,τι μάθει, όπω μάθει και συνηθίσει. Τέλο πάντων, μια φορά και έναν καιρό, ήταν ένα παίχτη που κάποτε στη καριέρα του, στο εξωτερικό, είχε δεχτεί ακόμη και πέντε γκολ. Που εντάξει, αυτά συμβαίνουν. Το έχει πάθει και ο Κοστούλα, το έχει πάθει και ο Κούλη ο Καραταϊρης, που τον έχω γνωρίσει και από κοντά καλή ώρα του. Το έχουν πάθει πάρα πολλοί, Έτσι. Όλοι κάνουμε λάθη. Και εγώ κάνω λάθο εδώ. Μπορεί και καθημερινό εκπομπέ μου να κάνω λάθη. Φυσικά. Τέλο πάντων, έκανε ένα λάθο ένα παιδί το οποίο είναι ελπιδοφόρο, ή φερέλπι, πώ το λέμε. Δυστυχώ άρχισε να το βρίζει και τα λοιπά, να του μιλάει άσχημα, ενό αγώνα, ενό φιλικού προετοιμασία φέτο. Και γενικά από τότε που είχε έρθει στην ομάδα, κάνει τον καμπόσο. Να το πω έτσι λαϊκά. Ε, δεν γίνεται ο προπονητή του ο τότε, έτσι. Ο τότε, φυσικά έγινε έξαλλο μαζί του. Και φυσικά δεν τα πήγαινε ποτέ καλά μαζί του προφανώ. Ε, ναι. Άμα έρχεται, έρχεται ένα παίχτη και σου κάνει κουλουβάχατα την ομάδα, να το πω λαϊκά πάλι, εντάξει, τι θα κάνει, θα τραβά τα μαλλιά σου. Δεν μπορούσε να το διαχειριστεί ο, ο τότε προπονητή. Μετά όμω ήρθε και μια μεταγραφή ενό παίχτη, ο οποίο θα έλεγα ότι είναι ξένο και είναι τάβρο, όχι στο ζώδιο. Έτσι. Λοιπόν, αυτό ο τάβρο λοιπόν, ο οποίο είναι και τραυματία τώρα, αλλά θα μπορούσε να βάλει, αφού αφηγούμε αυτή την ιστορία τώρα καλή ώρα και μια αυτή, ένα ερωτηματικό εντό παρενθέσεως. Όπως θα έβγαζε και για το Βιενό και για τον Big Mac. Βέβαια, εντάξει, ο Big Mac ακόμα χρωστάει σε ένα συγγενή μου κάτι λεφτά. Τέλο πάντων, μην τα λέμε κιόλα. Εν πάση περιπτώσει, αυτό σε... άρμεξε την ΑΕΚ. Ολόκληρη ΑΕΚ άρμεξε. Δεν άρμεξει άρμεξε συγγενή. Για πάμε. Αυτό λοιπόν ο τάβρο ο παίχτη ο οποίο και αυτό πρέπει φυσικά να συγκρατεί τα νεύρα του λίγο περισσότερο. Έχει μια μετοπική σύγκρουση με τον άλλο τον παίχτη που προανέφερα, ο οποίο ήταν παλιά αγαπημένο μου στη θέση του, με καλή καριέρα, αυτά, σεβαστό, σε μια θέση όπου οι Έλληνε ποδοσφαίριστε τα τελευταία χρόνια είναι περίφημοι. Χάρη σε εκείνον και σε έναν άλλον που είναι φίλο του, αλλά είναι πιο ήσυχο ο φίλο του και φημολογείται τώρα να φύγει. Τέλο πάντων. Α, Καλό θα είναι να σταματήσουν όλα αυτά γενικά. Τώρα βέβαια είναι ήσυχο. Του φύγει η μαγκιά. Δηλαδή θα το παρατηρήσει κανεί. Δεν είχε ούτε γκρίνιε, ούτε να βρίζει ούτε τίποτα. Δεν είχε ψευτομαγκέ τέτοιε. Ήτανε κομπλέ. Έτσι, στον αγώνα τον τελευταίο απέναντι στη Σλόβα, Μπρατισλάβα πάνω στη Σλοβακία. Εντάξει, αυτό συνέβη πριν από αρκετέ μέρε βέβαια. Αλλά είπα να το αναφέρω τώρα έτσι. Ας πούμε, γιατί όταν μου είχε μεταφερθεί, μου ζητήθηκε να μην αναφέρω ονόματα. Και δεν ανέφερα ονόματα. Ο νόν νοήτο. Αυτά είχα να πω για σήμερα. Οτιδήποτε άλλο προκύπτει, φυσικά θα το λέμε από εδώ πέρα. Μεταγραφέ, σχολιασμοί τέτοιοι. Κλείνοντα, θα πω για άλλη μια φορά ότι πρωταγωνιστής δεν είμαι εγώ αυτή τη εκπομπή. είμαστε όλοι ή κανεί. Βασικά, Ολυμπιακό είναι. Και φυσικά, ό,τι έτσι, επικοδομητικό θα υποθεί, θα γραφτεί μάλλον στα σχόλια, μεταφέρεται και εδώ πέρα. Έτσι Θα μεταφέρεται, να ακούγεται από τη φωνή στο τη δική μου για να προκόψουμε, για το καλό του Ολυμπιακού, τίποτα άλλο. Δεν είμαι εγώ πρωταγωνιστής εδώ πέρα για να κάθομαι να ασχολούμαι με τον καθένα, θα με κρίνει εμένα το πώ μιλάω, τι είπα, να διορθώσει το ένα το άλλο. Τι κάθεσαι και ασχολείσαι, κοίτα την ουσία. Και άσε τα αυτά, τα σάπια, έτσι είναι. Δηλαδή θα κάτσει σε μένα να με διορθώσει, να αναλωθεί αυτό. Αναλώνεσαι σε χλαμάρε. Ωραία, έκανε και εσύ λάθο. Και τι, θα έρθω να στο πω και τι θα γίνει, α πούμε. Δεν βγαίνει κάτι σε αυτό. Η ουσία ποια είναι, ο Ολυμπιακό. Τίποτα άλλο. Όχι αν τα λέει ο Άρης ωραία. Ή αν τα λέει ο άλλο που τα γράφει, ωραία. Αυτό. Να έχουμε ένα επίπεδο, ένα πολιτισμό και τέλο. Τα έχω πει χίλιε φορέ, αλλά τζάμπα τα λέω. Αυτά είχα να πω. Κατά τα άλλα, οι 99 οι υπόλοιποι 100 είστε υπέροχε και υπέροχοι. Ευχαριστώ για άλλη μια φορά για την ακρόαση. Να είστε καλά. Χαιρετώ.